Πάμε στον κύριο Δήμο Αντωνίου, εκ μέρους του παρατηρητηρίου τρίτης ηλικίας. Κύριε Αντωνίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Σμίτ. Γνωρίζετε εσείς κάτι για τα γεγονότα πριν πάμε να δούμε τι γίνεται το βράδυ, ποιος ελέγχει, πώς ξεσπά μια πυρκαγιά που κίνει αρμόδιοι σε έναν οίκο ευγυρίας? Δυστυχώς, ό,τι γνωρίζετε εσείς ως δημοσιογράφος, το γνωρίζουμε και εμείς από τις δηλώσεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Δυστυχώς, δεν έχουμε άλλη πληροφόρηση. Ωραία. Πείτε μας τώρα τι πρέπει να γίνεται σε ένα οίκο ευγυρίας, είτε το βράδυ είτε τη μέρα, θέματα ασφαλείας, ποιος ελέγχει, διότι μια πυρκαγιά δεν ξεσπά και αμέσως γίνεται όλο το κτίριο παρανάλωμα του πυρός. Ακριβώς. Και όλα αυτά καταγράφονται στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα. Δυστυχώς η νομοθεσία μας πάνω σε τέτοια θέματα, κύριε Κιμήτρη, είναι πολύ χαλαρή, με περιορισμένους ελέγχους, τόσο από το κράτος, οι οποίοι το Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας περίπου μία επίσκεψη τον χρόνο, εκτός αν υπάρχει κάποιο ειδικό πρόβλημα. Και εδώ είναι το λυπηρό, γιατί σε αυτά τα στήρια στεγάζονται άτομα με αναπηρίες, στεγάζονται ηλικιωμένοι που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, ιδιαίτερης προσοχής, στεγάζονται άτομα πολλές φορές με Alzheimer, οι οποίοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους, και τέτοια περιστατικά ευτυχώς λέω που δεν είχαμε και άλλα θύματα. Δηλαδή, αν δεν έμπαινε η πυροσβεστική και να τους βγάλει στα χέρια, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα έβγαιναν από εκεί μέσα? Υπάρχει κάποιος από το προσωπικό που είναι υπεύθυνος για θέματα ασφαλείας σε έναν οίκο ευγυρίας? Πρέπει, ας πούμε, το βράδυ να περάσουν από τα δωμάτια? Πρέπει να περνάνε κάθε κάποια ώρα? Τι γίνεται, ας πούμε, τα βράδια, κύριε Αντώνη? Εννοείται. Αυτό είναι, το θεωρούμε δεδομένο. Τι ως ευθύνη είναι αυτό? Είναι τον ίδιο τον φροντιστό, γιατί σε κάθε βάρδια υπάρχει νοσηλευτής αν έχει αρρώστους που χρειάζονται νοσηλεία. Υπάρχουν φροντιστές για κάθε τόσους ηλικιωμένους, πρέπει να υπάρχει και ένας φροντιστής. Σίγουρα η πυρόσβεση στο κτίριο πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Αυτά θα σας τα πει είναι όροι της πυροσβεστικής. Αυτά θα μας τα πει η πυροσβεστική. Εκείνο που λέω όμως, ότι αν παράδειγμα, αν δούμε τα δημοσιεύματα, θα δούμε στα δημοσιεύματα ότι ήταν από τσιγάρο. Επιτρέπεται να καπνίζουμε μέσα σε οίκο ευγυρίας? Πάντως ο κύριος Κετής είπε, εμείς δεν είπαμε ποτέ για τσιγάρο ως πυροσβεστική, οπότε δεν θα το βάλουμε μες στην εξίσωση. Κύριε Αντωνίου, να περιμένουμε την πυροσβεστική να μας δώσει επίσημες δηλώσεις. Σε πάση περιπτώσει, κρατήσαμε αυτό που λέτε. Ευτυχώς που δεν είχαμε άλλα θύματα. Θα σας έχουμε και αύριο κοντά μας.